Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ένας βροκάς από τα Γρεβενά, εκεί στην δεκαετία του 80, ξαφνικά βρέθηκε να παίζει μπουζούκι και να είναι η κολόνα, θα έλεγα, του πολύ πολύ καλού και γνωστού συγκροτήματος «Τα παιδιά από την Πάτρα». Και κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα. Γρεβενά, ροκ, Πάτρα, λαϊκό τραγούδι, παιδιά της Πάτρας και ξεκινάμε την καριέρα μας. Ένας άνθρωπος ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα είναι για πάρα πολλά χρόνια ακόμη στο προσκήνιο, όχι μόνο γιατί ο ίδιος είναι δημιουργικός και νέος, αλλά γιατί και ο γιος του ακολουθεί την πορεία του πατέρα του. Μουσική, μπουζούκι, κιθάρα. Θα έλεγα ότι θα έχουμε έναν αιώνα, θα συμπληρωθεί ένας αιώνας με το όνομα Παπαδόπουλος στην ελληνική μουσική. Και μιλάω για τον Χρήστο Παπαδόπουλο. Γεια σου, Χρήστο. Γεια σου, Κώστα. Και για τον Περικλή Παπαδόπουλο. Γεια σου, Περικλή. Τον οποίο θυμάμαι με κάτι γυαλούμπες να έχει μεγάλες, με μακρύ μαλλί. Πριν από χρόνια, 4-5. Και ξαφνικά τον βλέπω εδώ πέρα, ολόκληρο παλικάρι. Είναι και φοιτητής στο οικονομικό τμήμα του Πανεπιστημίου. Ναι, ναι, ναι. Και να τον ρωτήσω λίγο, άραγε μουσική ή οικονομικά, θα το δούμε αυτό. Οι πρώτοι 4 δίσκοι, κυρίες και κύριοι, των παιδιών της Πάτρας πούλησαν μέσα σε 3 χρόνια 700.000 κομμάτια. Καταλαβαίνετε τι επιτυχία είναι αυτή, τι τεράστια επιτυχία είναι αυτή. Η εποχή με τα νιάτα μας και με τη δύναμη και με την τρέλα που είχαμε τότε, αλλά όλες οι εποχές είναι ωραίες. Και τώρα με την ωριμότητα και... Ελθήκατε, γιατί ελθήκατε. Κοίταξε, κατά καιρούς παίζουμε μαζί. Παίζετε πάλι, βρισκόμαστε, πάμε σιγά ένα μαγαζί, φίλοι είμαστε. Απλώς έκλεισε εκείνος ο κύκλος των κομπανιών και των συγκροτημάτων και ο καθένας επέλεξε να ακολουθήσει το δικό του δρόμο. Εγώ από το 98... Ναι, ακολούθησε ένα αυτόνομο δρόμο εσύ. Ναι, ναι, από το 98 και μετά ακολούθησε ένα δρόμο που εμφανίζομαι μεν στις μουσικές σκηνές και στα... όχι τόσο στα μπουζουξίδικα, όσο στις μουσικές σκηνές. Αλλά επέλεξα και το δρόμο του συνθέτη soundtrack, δηλαδή να δουλεύω πάνω σε εικόνα και να παράγω ήχο πάνω σε εικόνα. Έχει γράψει τεράστια επιτυχία, τη πούμε, και για σύρια, αλλά έχει γράψει και για ταινίες. Έχω κάνει 7 ταινίες και 19 σύρια. Μουσική μεγάλη, ναι. Πολύ μεγάλη. Εσύ τι θαυμάζεις από τον πατέρα σου, ρε Περικλή, για πες μου. Τι θα μάθω. Τι θαυμάζεις. Τι θαυμάζω. Καλή ερώτηση. Να πω καλύτερα τι δεν θαυμάζω. Εντάξει, έχει κάνει αρκετές... Βασικά αυτό που θαυμάζω είναι ότι κάνει αυτό που του αρέσει. Κάνει αυτό που του αρέσει και γι' αυτό είναι παραγωγικός και δημιουργικός. Διαφορετικά, αν το βλέπε ως μόνο ως επάγγελμα, δεν θα είχαν γίνει όλα αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Εγώ ξέρεις τι έκθιμο στον πατέρα σου, ότι ψάχνετε. Ψάχνετε πολύ. Έτσι. Δηλαδή δεν τον έχεις. Το βλέπω αυτό τώρα τον τελευταίο χρόνο, ας πούμε, που επειδή έδωσα πανελλήνες και ξεμπέρεψα από αυτό το κεφάλαιο, είμαστε σχεδόν κάθε μέρα στο στούντιο, πειραματιζόμαστε, φτιάχνουμε, δημιουργούμε. Και το βλέπω και ότι δεν. Τι, άμα μου να είσαι στη δουλειά, μόνο δουλειά δεν θεωρείται αυτό. Ναι, περνάμε ωραία. Περνάτε καλά. Εσύ τον έσπρωξες στη μουσική ή το επέλεξε μόνο σε έναν δρόμο, γιατί σπουδάζεις και οικονομολόγος. Είναι κάτι διαφορετικά πράγματα. Εφόσον είδα ότι υπάρχει ένα ταλέντο, γιατί έχω και η κόρη μου που είναι 20 χρονών, κάνει ένα ταλέντο στη μουσική. Εδώ είδα ότι υπάρχει ένα ταλέντο, του φέρα ένα δάσκαλο, το Γιάννη τον Νεγρεπόντι, ένα πολύ καλό δάσκαλο στην αρχή. Στην αρχή, αρχή... 12 χρονών ήσουνα. Πιο μικρός, 7 ήμουν. 7! Στην αρχή, αρχή ήμουνα 4 και ήθελα να με γράψει κλασική κιθάρα. Και επειδή το έκανε με το ζόρι. Εσύ γούσταρες. Δεν ήθελα εκείνη τη στιγμή. Τα παράτησα. Μετά μου είχε αφήσει μια κιθάρα έτσι να κρέμεται στον τοίχο. Μπράβο. Ναι. Και μια μέρα απλά του λέω, ξέρω εγώ, δείξε μου αυτό το τραγούδι. Τελικά, να πούμε, Περικλή, τι προτιμάς περισσότερο και τι νομίζεις ότι θα περπατήσεις, θα ακολουθήσεις, τη μουσική ή τα οικονομικά. Νομίζω τα οικονομικά. Κυρίως. Ναι. Και παράλληλα με αυτό τη μουσική, αλλά σε επίπεδο ηχογραφήσεων και σύνθεσης πιο πολύ. Όχι τόσο σε live όπως... Παίρνει μεροκάματο. Μια χαρά είναι. Σε αυτή την εποχή ειδικά. Και στο στούντιο, σαν ηχολήπτης. Να. Και εντάξει, και η ηχοληψία διδάσκεται σε σχολές, αλλά πιστεύω ότι αν έχεις ένα στούντιο όπως έχω εγώ, ολοκληρωμένο, όταν δουλεύεις εκεί μέσα και έρχονται μουσικοί φτασμένοι, όρημοι και σου δείχνουν πράγματα, είναι σαν να βγάζεις μια σχολή. Οπότε εγώ τον συμβουλεύω. Μπράβο. Όσα περισσότερα, αυτό που λέγανε οι παλιοί, δεν μπορούμε να κρατάμε 2 και 3, όσα περισσότερα καρπούζια κρατήσει,
τόσο πιο καλά θα είναι στη ζωή του, έτσι πιστεύω. Εγώ του ζηλεύω να χτυπώ σας και τον ζηλεύω και τον Χρήστο, γιατί εγώ ως πατέρας έχω αποτύχει το λέω στους φίλους μου και γελάνε, γιατί δεν κατάφερα να πείσω το γιο μου να γίνει δημοσιογράφος και γίνει ιδιωτολόγος τελικά και ακολουθεί άλλο δρόμο εντελώς. Αλλά εσύ φαντάζομαι το χαίρεσαι γιατί το παιδί είναι. Πάντως 100 χρόνια Παπαδόπουλη δεν νομίζω, είναι πολλά. Γιατί ρε φίλε. Εγώ βρίσκομαι στα 40 ήδη, ενεργός με τη μουσική. Άρα 10 σίγουρα οπωσδήποτε τα έχεις. Αν και τέλειωσα κι εγώ το Πολυτεχνείο. Ε, το ξέρω, ναι. Και να πω ότι το να σπουδάζεις κάτι και ας μην ακολουθείς αυτό το επάγγελμα είναι ένα εφόδιο. Σου μαθαίνει τον τρόπο που θα να μαθαίνεις, να ψάχνεσαι, να διαβάζεις. Έχετε παίξει μαζί, δηλαδή έχετε δουλέψει μαζί. Καταρχάς στην εκπομπή που έκανες, ναι. Ήταν κιθαρίστας μόνιμος, συνόδεψε την Πίτσα Παπαδοπούλου, τον Σκουλά, τον Αδαμαντίδη, πολλά ονόματα. Μαζί δουλεύετε δηλαδή, έχετε συνεργαστεί. Δουλεύουν, ναι, ναι. Λοιπόν, αφού λοιπόν κάνουν, δουλεύουν και μαζί και συνεργάζονται μουσικά, θα ήθελα να ξεκινήσουμε να τους ακούμε για λιγάκι. Να μας παίξετε κάτι ορχιστρικό. Θα παίξουμε ένα ορχιστρικό, το Παυσί λοιπόν. Παυσί λοιπόν. Έτσι είναι μια μελωδία μου που πιστεύω ότι μπορεί να παύσει τη λύπη. Α, μπράβο, πολύ ωραία επιτυχία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Παυσί λοιπόν από πατέρα και γιο Παπαδόπουλου και συνεχίζουμε. Ο χαρακτηρισμός για μένα του Χρήστου Παπαδόπουλου είναι ο περιηγητής, ο αναζητητής. Είναι αυτό που είπα πριν από λίγο στον Περικλή, ότι αυτό που εκτιμώ στον Χρήστο είναι ότι ψάχνεται, δηλαδή δεν μένει κάπου κολλημένος, ξέρω εγώ, σε αυτό το είδος μουσικής. Έχει γράψει από μελωδίες, λαϊκά, ό,τι θέλετε, μπαλάντες, επενδύσεις μουσικές σε ταινίες κλπ. Και ψάχνεται και ταξιδεύοντας. Είναι από τους μουσικούς, οι οποίοι έχουν πάει κυρίως σε χώρες της Ανατολής, δηλαδή Ινδία, Συρία, Ιορδανία, Ιράκ, Αίγυπτο, Τουρκία, όπου εντόπιζε μεγάλους έτσι, μουσικούς, τους γνώριζε και... Έπαιξα μαζί τους, ναι. Τι σε κάνει να ζητάς και κυρίως στην Ανατολή ήχους. Καταρχάς, θεωρώ ότι ήμουν τυχερός μέχρι τώρα που μπόρεσα και ταξίδεψα και πήγα σε όλα αυτά τα μέρη, γιατί... Από εδώ και πέρα τώρα δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να ξαναταξιδέψουμε. Πιστεύω ότι η Ανατολή έχει έναν μουσικό πλούτο πάρα πολύ μεγάλο. Όχι ότι δεν έχει Δύση, όχι ότι δεν έχει η Αμερική, ναι, εντάξει, η Αγγλία, ναι. με το ροκ και με την τζαζ, αλλά είναι πιο σύνθετος και πιο περίπλοκος ο μουσικός πλούτος, ας πούμε, της Ινδίας,
με το σιτάρ που χωρίζεται σε 64 μόρια, ας πούμε, ή η αραβική μουσική. Και... Έχεις βάλει τέτοιους ήχους στη δική σου μουσική? Βέβαια. Σε κάθε χώρα από αυτές που πήγα έφερα και από ένα όργανο δικό τους. Δηλαδή από την Τουρκία έφερα σιτάρ, έφερα τζουμπούς, από την Αίγυπτο ούτι, από την Ινδία έφερα το σιτάρ. Πειραματίστηκα με αυτά τα όργανα. Μπορώ να πω όμως ότι δεν μπορώ να παίξω σιτάρ όπως παίζει ένας Ινδός. Όπως ο καλύτερος έγχορδος της Αμερικής δεν μπορεί να παίξει μπουζούκι όπως παίζει ένας Έλληνας, γιατί και η μουσική είναι μέσα στο αίμα μας και βγάζουμε... Εσένα η μουσική είναι μέσα στο αίμα σου? Ναι. Γι' αυτό και δεν πήγες, ενώ πήγες στο Πολυτεχνείο δεν έγινε μηχανικός? Δεν έγινα, ναι. Και ούτε γιατί πήγες στο Πολυτεχνείο, αφού ήξερες ότι θα γίνεις μουσικός? Γιατί μεγάλωσα σε μια πόλη στα Γρεβενά, όπου για να φύγω από τα Γρεβενά έπρεπε να περάσω κάπου. Θυμάμαι ότι όλοι οι συμμαθητές μου δηλώναν Θεσσαλονίκη, να περάσουν Θεσσαλονίκη, που είναι 140 χιλιόμετρα από τα Γρεβενά. Στην ουσία τα Γρεβενά είναι ένα χωριό της Θεσσαλονίκης. Ναι, ναι. Μου λέει ο πατέρας μου, δήλωσε Θεσσαλονίκη. Του λέω ναι. Εγώ ήθελα να φύγω όσο πιο δυνατόν πιο μακριά από τα Γρεβενά και δήλωσα μόνο Πάτρα. Μα και πήγε. Και πέρασα στο Πολυτεχνείο Πατρών. Και ξέρετε, ήταν μια εποχή, αυτό μιλάμε τώρα τέλος... Το 80 πέρασα, το 83 δημιουργηθήκαν τα παιδιά. Ήταν μια εποχή που το Πολυτεχνείο ήταν πολύ έτσι, η καλύτερη και σημαντικότερη σχολή που μπορούσε να πάει κανείς να εξασφαλίσει το μέλλον του. Όλες οι οικογένειες ήταν τα παιδιά τους να πάνε στο Πολυτεχνείο. Οι γιατροί ή οι γιατροί, ναι, μηχανικοί. Ναι, δηλαδή εξασφάλισαν το μέλλον τους. Α, μπράβο. Ναι. Θυμάμαι όταν πέρασα στο Πολυτεχνείο, ο πατέρας μου έφερε τα κλαρίνα και κάναμε γλέντι μέχρι πρωία στο σπίτι. Έλα, ας πούμε, ναι. Ενώ όταν πέρασες εσύ... Πήγαμε, φάγαμε σε ένα ταβερνάκι. Δεν μου σκάει. Γιατί εσύ τώρα, μου πήγες λίγο, του ρώταγα αν θέλει το γιο του περισσότερο μουσικό ή οικονομολόγο και μου λέει και του λέω γιατί πήγε. Γιατί θέλεις να έχει ένα βραχιόλι στο χέρι του για το μέλλον. Βέβαια. Διότι σήμερα εσείς η μουσική τραβάτε λούκι μεγάλο. Σήμερα πραγματικά, δηλαδή με τη δεύτερη καραντίνα και δεν ξέρω αν θα υπάρξει και τρίτη, οι μουσικοί περνάνε μεγάλο ζόρι όπως και οι ηθοποιοί. Για τους ηθοποιούς το είδα από κοντά, που γράφοντας φέτος τη μουσική σε μια παράσταση στο θέατρο του Χάρη του Ρώμα, ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός, που κάναν 30-35 πρόβες και παίξαν, προλάβαν και παίξαν μια εβδομάδα. Επίσης με τους μουσικούς, εγώ ευτυχώς είμαι και δημιουργός και έχω και κάποια έσοδα από πνευματικά δικαιώματα κτλ. Αλλά βλέποντας τους μουσικούς μου, στην μπάντα μου που έχω, είναι σε τραγική κατάσταση τα πράγματα. Ναι. Δεν ξέρω τι θα πάει. Περικλείσες κάτι. Επειδή έχω και εγώ ένα γιο, όχι σαν και εσάς, 19 μου. Ναι, ναι. Εμένα είναι 26-27, που είναι ιδιωτολόγος. Αλλά η γενιά η δική σας, ρε παιδί μου, μπήκε στα προβλήματα πριν προλάβετε να ζήσετε πράγματα. Είναι αυτή η γενιά η πιο άτυχη για μένα, έτσι. Δηλαδή με το που τα παιδιά γίνανε μνημόνια, κρίση οικονομική, κορονοϊός, απαγορεύσεις κλπ. Κλπ. Πώς νιώθεις και πώς αντιμετωπίζεις αυτή την κατάσταση σαν νέο παιδί? Σε αντίθεση με τη δική σας τη γενιά, ναι, που ήταν εντός εισαγωγικών όλα λυμμένα, καλές εποχές και ξαφνικά πέσατε από τα σύννεφα. Σωστά. Εμείς ζήσαμε πάντως καλά. Το έχουμε ζήσει, Χρήστο, το έχουμε συνηθίσει. Χρήστο, ζήσαμε καλά. Πολύ καλά. Δηλαδή, οκ, εσείς οι δεκαετίες του 80 που λέει και του 90 μέχρι το 2010 τουλάχιστον ήταν καλά. Λοιπόν, για πες μου. Εντάξει, όταν μου λέει ότι δουλεύαν 7 ημέρες την εβδομάδα. Καλά, βέβαια. Αυτά εγώ δεν πρόκειται να τα δω ποτέ στη ζωή μου. Αλλά ακριβώς επειδή μεγαλώσαμε μέσα σε αυτό, έχουμε συνηθίσει, έχουμε σκληραγωγηθεί και πιστεύω ότι η δικιά μας γενιά, ίσως, ας πούμε, μέσα από αυτά τα βιώματα, ίσως καταφέρει να αλλάξει την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί μέχρι τώρα. Χαίρομαι. Έχεις όνειρο να φύγεις στο εξωτερικό? Να κάνεις καριέρα έξω? Όχι. 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 Αλλά δεν το αποκλείω κιόλας. Σωστά. Ναι. Ναι. Έτσι είναι. Και ο δικός μου τελικά, ενώ στην Αγγλία σπούδασε, ήρθε και δουλεύει εδώ. Και όταν τον ρώτησα, εσύ, έξω θα σου να βασιλιάς, διωτολόγο, έχει πάρει και βραβεία, έχει πάρει και δοκτορά. Και μου λέει, όχι, είναι αυτό που λες εσύ. Εμείς, η δική μας γενιά, ίσως αλλάξουμε λίγο τα πράγματα προς το καλύτερο για την Ελλάδα.
Ρε εσύ αυτό το καλό παιδί το έχεις κάνει εσύ ή η μάνα του, για πες μου τώρα, γιατί εγώ πιστεύω ότι τα καλά παιδιά είναι δημιούργημα των μανάδων και όχι των πατεράδων. Όχι, πιστεύω και των δύο και της ίδιας της ζωής. Της ίδιας της ζωής. Πώς το εννοείς αυτό? Εννοώ ότι δεν είναι ούτε μαμάκιας ούτε πατεράκιας. Ναι. Να, για να καταλάβεις, ήταν στην κοπέλα του τώρα πόσες μέρες, 10 μέρες. Κάπου εκεί είναι. Και σήμερα το πρωί βρεθήκαμε να έρθουμε εδώ. Εντάξει, μια χαρά. Μ' αρέσει που είναι αυτόνομος. Αυτόνομος και αυτάρκης. Μπράβο, πολύ ωραίο. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Έτσι και είναι. Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι από τους πρώτους ορισμένους που έκανα μουσική εκπομπή στην τηλεόραση, να το θυμίσω, στην ιδιωτική τηλεόραση, στο κανάλι 7. Η εκπομπή Χάριν Εμφωνίας από το 1995 μέχρι το 2002 και φιλοξένησε μερικούς από τους σημαντικότερους Έλληνες θησαυρικούς μουσικούς και στο κανάλι της Βουλής έκανες πρόσφατα. Αυτές οι εκπομπές που έκανα τότε. Μου άρεσαν πάρα πολύ. Είναι φάρι για τον πολιτισμό, για το τραγούδι. Ναι. Κάποια στιγμή ενδιαφέρθηκαν από το κανάλι της Βουλής και τις πήραν αυτές και τις παίζαν. Γιατί ήταν κάποιοι. Εγώ δεν την έκανα σαν δημοσιογράφος την εκπομπή. Την έκανα σαν μουσικός που ήθελα να ψαχτώ. Γιατί θέλω να πω ότι δεν πήγα ποτέ σε οδείο, δεν είχα ποτέ δάσκαλο στη μουσική. Εκτός από τη Φιλαρμονική Γρεβενών που πήρα τα πρώτα, ας πούμε, τα πρώτα μου βήματα με τις νότες. Και πιστεύω ότι οι δάσκαλοι μου στη μουσική ήταν όλοι αυτοί οι παίχτες, οι οποίοι οι περισσότεροι δεν ζουν τώρα. Στις εκπομπές που έκανα τη δεκαετία 90, δηλαδή ο Κόρος, ο Μόσχος, ο Σταματίου, ο Ζαφυρίου. Αυτοί ήταν δάσκαλοι για μένα. Δηλαδή την εκπομπή την έκανα με μεγάλο μεράκι και πάντα δεν πήγαινα απροβάριστος. Η πρόβα γινόταν στο σπίτι τους 2-3 μέρες πριν. Δηλαδή τους γνώριζα από κοντά και με πολλούς από αυτούς κάναμε και παρέα, βγαίναμε, τρώγαμε. Και αυτοί ήταν δάσκαλοι για μένα. Μεγάλα, πολύ σημαντικά ονόματα. Μου λέει ο Στραουκόρος και ο Ζαφυρίου και όλοι αυτοί. Για να δούμε λιγάκι τώρα τι έχει κάνει ο Χρήστος Παπαδόπουλος και για την τηλεόραση και για τον κινηματογράφο, γιατί έχει γράψει πολύ ωραία τραγούδια, σημαντικά τραγούδια, σαν μουσική επένδυση τέτοιων εκπομπών και ταινιών κλπ. Λοιπόν, έχει γράψει για σύλλερ, είναι το soundtrack της ταινίας επίσης «I Love Καρδίτσα» με τον Σόνι Ράμα. Έχει γράψει «Λάρισα Επιστευτικό» με τον Νίκο το Μακρόπουλο. Ένα ανατρεπτικό τραγούδι. Ποιο τραγούδι έχει γράψει? Ένα ανατρεπτικό τραγούδι. Μαζί με τον Βαγγέλη Δελικούρα είχαμε γράψει το τραγούδι «Δεν χρωστάω, όλα τα έχω πληρωμένα». Γράψει μουσική για να επενδύσεις στίχους ή οι στίχοι σε εμπνέουν? Και τα δύο. Yes, ναι. Πιο εύκολα γράφω όταν έχω ένα πολύ ωραίο στίχο που με συγκινεί μπροστά μου, αλλά πολλές φορές. Και ειδικά όταν είμαι στην Εύβοια, στο εξοχικό και βλέπω τη θάλασσα, γράφω μια μουσική. Τη φτιάχνω έτσι τη μουσική, ώστε να τη στείλω στο στιχουργό με να-να-να, κουπλέ ρεφρέν, ναι, και να βάλει αυτό στο στίχο. Αλλά το άλλο, όταν έχω έναν φοβερό στίχο μπροστά μου, είναι πιο εύκολο για μένα. Ποια είναι η δουλειά που την έχεις αγαπήσει περισσότερο ή σε έχει σφραγίσει σε αυτές τις μουσικές επενδύσεις που έχεις κάνει, σε ταινίες ή σε σύρια?
Μ' αρέσει. Εγώ δεν μπορώ να διαλέξω, γιατί έχει κάνει, σας είπα, είναι Γραμμή της Ευτυχίας με τις Μέλισσες, έχει κάνει στο Μαύρος Ωκεανός και κάτι τρέχει με τους δίπλα, τα σύριαλ, το τραγούδι Αρχιπέλαγος από την ομώνυμη σειρά σε ερμηνεία Πασχάλη Τερζή. Κάνει πράγματα που εγώ δεν μπορώ να πω ότι ξέρεις κάτι, εκεί έχω μείνει. Εσύ? Με τη Γλυκερία έχω κάνει, με τον Γιώργο Νταλάρα την Εξαφάνιση, ακόμη και το Φύλαμα που παίζεται πολύ, με το, που το τραγουδάει ο Κραουνάκης, που είναι σε δική μουσική και στίχους Κώστα Μπαλαχούτη, ανήκει σε, σε ένα δίσκο έτσι για χαμένες πατρίδες, δηλαδή είναι ένας αποχαιρετισμός στο προκειμέα της Σμύρνης, στην καταστροφή της Σμύρνης, άσχετα αν λειτουργήσε σαν αμυγός ερωτικό τραγούδι που το παίξαν τα ραδιόφωνα. Στις μέρες μας έκανα, πέρσι παίζονταν το Κόκκινο Ποτάμι, που έκανε 9 εκατομμύρια views με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Πού έχεις μείνει, έχεις μείνει κάπου? Έχεις μείνει κάπου, δηλαδή να πεις ότι αυτό, ρε παιδί μου, με εκπροσωπεί, είμαι εγώ, μου αρέσει, το αγαπάω πολύ. Αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική που έγραψα για το Αρχιπέλαγος, που θυμάμαι το τέλη δεκαετίας 90, είχα πάει στο Άγιον Όρος και μου επιτρέψα να πάρω και την κιθάρα μέσα. Είχα βάλει ένα μέσο, τέλος πάντων. Και εκεί μέσα, μετά το πρωινό όρθρο, όταν πήγαινα στο δωμάτιο, μέσα στη σιγαλιά, έγραψα ένα ρεφρέν. Για πες μου, ποιο? Έγραψα αυτό. Ναι. Λοιπόν, φεύγοντας από το Άγιον Όρος, πάω και στα Γρεβενά. Έβρεχε κιόλας και έφτιαξε και το κουπλέ αυτού. Και αυτή η μουσική ήταν η πρώτη μου, έτσι, και με τα παιδιά από την Πάτρα είχα γράψει μουσικές που γίνανε επιτυχία, ήταν η πρώτη αυτόνομη δική μου μουσική που έγινε επιτυχία και η οποία με ακολουθεί ακόμα και σήμερα, με ένα DJ διεθνούς κλάσης, ας πούμε, όπως είναι ο DiMangelo, το έκανε ένα remix και έχει εκατομμύρια views σε όλο τον κόσμο και είναι τιμή για έναν συνθέτη να διαβάζει σχόλια στα αγγλικά πλέον και όχι μόνο στα ελληνικά. Έχει κάνει ένα καταπληκτικό, έτσι, remix, πώς το λέτε, εικόνες φοβερές από την Ελλάδα και όλα αυτά. Θέλω να το δούμε αμεστό, γιατί πραγματικά αυτό κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο και έχει αυτές τις εκατομμύρια επισκέψεις για να θαυμάσουν και να ακούσουν τη μουσική του Παπαδόπουλου. Για να το δούμε. Ο Παπαδόπουλος είναι καταρχήν τεμέτερον, δηλαδή δικός μας άνθρωπος, είναι Πόντιος, έτσι, και ξέρετε, εγώ το καμαρώνω πάντοτε ότι είμαι Πόντιος, από την πλευρά της μάνας μου, του πατέρα μου. Εγώ είμαι από την πλευρά του πατέρα μου Πόντιος. Εσύ από την πλευρά του, είσαι πιο ρίζα. Η μητέρα μου είναι γνήσια, Μακεδόνισσα. Έχει μια σχέση, και μάλιστα αυτή εκφράστηκε στο Κόκκινο Ποτάμι του Μανουσάκη. Έχεις μια σχέση με τον Πόντο ουσιαστική στη ζωή σου, έτσι? Για πες μου. Μεγάλωσα στα Γρεβενά με τους παππούδες να μιλάνε ποντιακά και λίγα τουρκικά και να πιάνουν τότε στα βραχαία όλο Ανατολή, όλο Τουρκία κτλ. Και να λένε τις φοβερές ιστορίες για τους διωγμούς κτλ. Συνέχεια λέγαν τη λέξη «η πατρίδα», «η πατρίδα». Δεν εννοούσαν την Ελλάδα, την Τουρκία εννοούσαν. Ταξίδεψα δύο φορές στην Τραπεζούντα, στη Μαύρη Θάλασσα. Όταν έφυγε η γιαγιά το 11, ανέβηκα στα Γρεβενά άυπνος, παρόλα αυτά δεν μου κολούσε ύπνος. Και εκείνο το βράδυ έγραψα 6 μελωδίες που παραπέμπαν στην πατρίδα τους. Έτσι, να συνοδεύουν τη γιαγιά στο ταξίδι για το άγνωστο. Αυτές οι πρώτες 6 μελωδίες το 11 έμελε να γίνουν ο δίσκος «Αυτή η γη έχει φωνή», όπου συμμετείχαν Πόντιοι τραγουδιστές εξαιρετικοί, όπως είναι ο Νικολαίδης, ο Αλέξο Παρχαρίδης, ο Δημήτρης ο Καρασαβίδης. Και ύστερα από 2-3 χρόνια έκανα και μια άλλη δουλειά, το «Ξενιτεμέντσα Παναία», η οποία και αυτή έχει ακουστεί πάρα πολύ. Έχει 4-5 εκατομμύρια views. Είχατε πάει στην Παναγία Σουμελά, μάλιστα. Πήγαμε στη Σουμελά, στην Τουρκία, στην Τραπεζούντα και κάναμε το βίντεο κλιπ και μάλιστα πήραμε και ένα χαρτί από τον Πατριάρχη που μας το δώσαν το μοναστήρι για ένα τέταρτο. Να μην μπει κόσμος. Να περιμένει χιλιάδες κόσμος τώρα απ' έξω. Λοιπόν, όλη την ημέρα έβρεχε και εκείνο το τέταρτο σταμάτησε η βροχή.
Και βάλε μια τελή, θέλω να το δείξουμε αυτό. Το έχω βρει αυτή την επίσκεψή του στην Παναγία Σμέλα και το τραγούδι. Να πω πώς έγινε όμως, ναι, γιατί χρειαζόταν και χρήμα. Βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη, στο μαγαζί Μπουάτ, που είναι ένα καφέ. Και λέει ο Νικολαίδης, να είχαμε και ένα πεντοχίλιαρο τώρα να βάλουμε, να βγάλουμε τα εισιτήρια, να πάμε να κάνουμε ένα βίντεο κλιπ στη Σουμερά. Πότε έγινε αυτό? Έγινε το 13. Και μόλις λέει αυτό το πράγμα ο Νικολαίδης, ακούγεται φωνή από δίπλα, Γιωρίκα, φέρε μία δεσμίδα. Παίρνει μία δεσμίδα και μας στηρίξει στο τραπέζι, 5 χιλιάρικα, ο Ποζίδης. Έλα ρε γάμο το, έφυγε. Λέει, πάρτε τα, λέει, και πηγαίνει. Τι πολύ ωραίος άνθρωπος, έφυγε. Ναι, μου λέει, φίλος, μου, όπως, μου λέει ο Νικολαίδης. Γιώργη, να σας εξηγήσω για να έχετε καταλάβει τι γίνεται ο Ποζίδης. Είναι ο Ποζίδης ο γνωστός ο αθλητής της πάλης, ένα θηρίο. Από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες στη Θεσσαλονίκη, στα νυχτερινά κέντρα. Είχε, γιατί δεν υπάρχει πια. Πολύ μεγάλα, την αρένα και κάτι τέτοια, ας πούμε, έτσι. Έβγαλε πολλούς στην Πάολα, το Ρέμο και όλα αυτά. Και ο Γιώργος ο Ποζίδης, όταν άκουγε κάτι για τον Πόντο, τρελνόταν. Δηλαδή, αυτό που λέει, φέρε μια δεσμίδα λεφτά, πάρ' τα, φύγε. Ακριβώς. Δυστυχώς πέθανε πριν από περίπου ένα χρόνο. Και τον θυμάμαι όταν δώσαμε τα ποντιακά μια παράσταση στο Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Ήταν πρώτος και μόλις τραγούδησε το Ρωμαίησα Καλομάνα, ένα εξαιρετικό τραγούδι δικό μου, η Μελίνα Ιασλανίδου, κοιτάω τον Ποζίδη, ένα γίγαντα. Να λύνεται στο κλάμα. Φοβερό. Πολύ σημαντικός άνθρωπος. Να είναι καλά που έχει πάει. Εσύ με τον Πόντο έχεις καμιά επαφή, μικρέ? Με τον Πόντο έχεις καμιά επαφή? Όχι ιδιαίτερη. Όχι ιδιαίτερη. Έτσι, ναι, έχετε δίκιο. Αυτή η γενιά δεν έχει επαφή. Δηλαδή είναι... Εντάξει, χάνονται λίγο οι παραδόσεις. Χάνονται λίγο οι παραδόσεις από γενιά σε γενιά. Θέλω να μείνω λίγο στο Άγιο Νόρος που μου είπε, γιατί έχω πάει κι εγώ σε αυτή τη μυσταγωγία του πρωινού όρθρου, που είναι όλοι γύρω-γύρω και κατά το ίσιο και εγώ θυμάμαι και... Χωρίς ηλεκτρικό, μόνο με κεριά. Έμπαινε ο ήλιος από τα παράθυρα, τα βιτρό και έδιναν κάτι κόκκινα, κίτρινα, αυτά. Εμπνεύστηκες εκεί πέρα πράγματα, βρήκες? Βέβαια. Για τη μουσική. Για τον εαυτό σου βρήκες πράγματα? Και όχι μόνο για τη μουσική, για όλη μας τη ζωή, για τη μεταφυσική μας. Πόσο καιρό έμεινες εκεί? 2 φορές έχω πάει, με καμιά εβδομάδα, 10 μέρες. Σε ποια αιμονή? Βασικά, το μέσον μου για να έχω και το όργανο μαζί, γιατί εγώ ήθελα να... Ήταν η Μονή Ιβύρων και δεν θα ξεχάσω το ψαρόσπιτο κάτω, που ο ψαράς, ο οποίος ήταν και υπεύθυνος στα κρασιά, έφτιαχνε το κρασί δηλαδή. Και όταν λέμε έφτιαχνε το κρασί, πήγε και μου έδειξε, ήταν όσο είναι αυτό, ήταν το βαρέλι. Το βαρέλι ήταν 5 μέτρα ψηλό. Και εμείς ήμασταν από τον πάνω όροφο. Και δεν θα ξεχάσω που τρώγαμε κάτι μήλα και έλεγε πέτατα και αυτά μέσα. Λοιπόν, επίσης αυτό το φύλαμε μου αρέσει πάρα πολύ, σε στίχους του Μπαλαχούλη, του φίλου μου του Κώστα και μουσική του Κραουνάκη. Όχι. Τραγουδάει ο Κραουνάκης, η μουσική είναι δική μου. Ναι, η μουσική. Όλοι νομίζουν ότι είναι του Κραουνάκη. Ναι. Ξέρεις κάτι, ένα τραγούδι καταγράφεται δυστυχώς από τον ερμηνευτή του. Δηλαδή νομίζει ότι είναι δικό του τραγούδι και εσείς οι συνθέτες και οι μουσικοί λίγο ξεχνιόσαστε ή σας παραλείπουν, γιατί είναι του Κραουνάκη το τραγούδι. Εγώ πιστεύω ότι ένα τραγούδι ανήκει και στους τρεις. Και στους τρεις. Δηλαδή στους 2 δημιουργούς και στον εκτελεστή. Εσύ μέσα σκούβα. Σε θυμάμαι, λοιπόν, τον θυμάμαι τον Πιτσιρίκο στην εκπομπή που είχαμε κάνει στο Εψιλον πριν από 5 χρόνια ήταν. Όλοι καλοί χωράνε. Τι είχε λοιπόν τότε με την κιθαρούλα του και είχε συνοδεύσει και πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες. Εσύ μουσικά μέσα σου τι κυριαρχεί? Η ροκ μουσική, η λαϊκή, η παραδοσιακή, τι απ' όλα, ας πούμε, σε παίρνει μαζί του? Αυτά που ακούω ή αυτά που γράφω? Αυτά που ακούς δεν με ενδιαφέρουν. Ναι. Αυτά που γράφεις με ενδιαφέρουν. Να δούμε τι θα βρούμε μπροστά μας. Δηλαδή. Είναι πιο πολύ κειμένο μέσω στυλ, ας πούμε, έντεχνο-λαϊκό. Έντεχνο-λαϊκό. Ναι. Έντεχνο-λαϊκό. Έβγαλε και το πρώτο του σύγκλ. Έχω βγάλει και ένα τραγούδι. Μπράβο. Το βλέμμα από τα μάτια σου. Μπράβο. Λέγεται. Τέλεια, το ακούσουμε. Δεν έχει πολλά λεφτά. Να έχεις υπόψη μου. Το λαϊκό-λαϊκό, το σκυλάδικο έχει. Λαϊκό-λαϊκό. Το έντεχνο-λαϊκό που μου το πας εκεί πέρα, έτσι δεν είναι, Χρήστο?
Κοίταξε, όταν είσαι δημιουργός, δεν κοιτάς τα λεφτά. Εμείς γράφουμε μουσική πρώτα για την ψυχοθεραπεία μας και αν έρθουν τα λεφτά, ήρθαν. Και αν δεν έρθουν, δεν τρέχει και τίποτα. Ναι, εντάξει. Δεν είστε κυνηγοί, δηλαδή, πάρω τα λεφτά μόνο. Όχι. Γουστάρετε, που λέμε. Παντρεύτηκες πριν από 2 χρόνια, μια θαυμάστριά σου, από ό,τι διαβάζω. Από ό,τι θαυμάστριά σου, ναι, για πες μου. Μ' αρέσει αυτή η ιστορία. Θαυμάστριά μου. Εντάξει, είναι η Εύα. Την αγαπάω, μ' αγαπάει, παντρευτήκαμε. Ήταν θαυμάστριά σου, σε κυνήγα εγώ πίσω. Όχι, δεν με κυνήγαγε. Ερχόταν στα μαγαζιά που έπαιζα και υπήρχε μια πάρα πολύ καλή σχέση. Μπράβο. Και είμαι πολύ χαρούμενος που τη σχέση αυτή την έχουν αποδεχτεί αυτή, για τα παιδιά μου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχεις τον Περικλή και μια κόρη μου, πες. Ναι. Η οποία δεν ασχολείται με το τραγούδι καθόλου. Ασχολείται με αυτό που ασχολείται ο γιος σου. Διατολόγος. Διατροφολόγος, ναι. Διατροφολόγος. Μια χαρά είναι. Δεν με κάτι, ρε Περικλή. Εσύ κυνηγάς τη σκιά του πατέρα σου να την ξεπεράσεις. Γιατί σε ρωτάω. Ναι. Γιατί ένας λόγος που ο γιος μου δεν έγινε δημοσιογράφος ήταν διότι εκεί πέρα που μένουμε στο Παλαιοφάλιρο, όσοι ξέραν ότι είναι γιος μου, το σταματάω στον και του λέω: Κοίταξε να γίνεις δημοσιογράφος, να περάσεις τον πατέρα σου. Και μου λέει: Εγώ δεν θέλω να κυνηγάω. Ναι, ούτε εμένα. Δεν με αγγίζει αυτό. Δεν σε αγγίζει αυτό. Δεν με εξητάρει σαν σκοπό τη ζωή μου. Ναι, ναι, να τον ξεπεράσει. Να το βάλω στόχο να ξεπεράσω τον Παπαδόπουλο. Ναι. Είναι για σένα όμως ένα φάρος, ένα ίνδαλμα, ένα είδωλο, κάτι που θέλει να του μοιάσει. Εντάξει, κάθε πατέρα για το γιο, νομίζω. Τι πες? Κάθε πατέρα για το γιο είναι. Ναι. Κοίτα, να πω κι εγώ μουσικά. Αυτή τη στιγμή στην κιθάρα με ξεπερνάει. Μέσα σε 3 μήνες έχει φτάσει να με ξεπερνάει και στην ηχοληψία. Έλα. Γιατί πλέον τα στούντιο στις μέρες μας είναι ψηφιακά και αυτή η γενιά το έχει πολύ περισσότερο από εμάς το ψηφιακό. Τώρα, για μπουζούκι, επειδή το μπουζούκι θέλει πολύ μελέτη, δεν τον βλέπω. Αλλά αν ανοίξω τα πράγματα και βρει μια δουλειά μπουζουξή, γιατί αυτή η γενιά τώρα, οι φοιτητές πηγαίνουν και παίζουν και σε μικρά στέκια με 2 όργανα κτλ. Μπορεί να παίξει και μπουζούκι σε ένα τέτοιο μικρό μαγαζί, ας πούμε. Αν θα υπάρχουν τέτοια μικρά μαγαζιά. Εσύ δεν μου λες κάτι σαν πατέρας, όχι σαν μουσικός. Τι του έχεις μάθει, τι αρχές του έχεις δώσει, πού επέμενες, πού στόχευσες για το γιο σου? Στόχευσα στο να γίνει, να πάρει μια πλήρη μόρφωση, που τον βλέπω ότι, αν και σπουδάζει οικονομικά, βλέπω τα βιβλία που παίρνει ή παίρνουμε μαζί είναι φιλοσοφίας, είναι, ναι, ιστορικό μυθιστόρημα, δηλαδή τον βλέπω ότι μορφώνεται πιο πλατιά. Και αν θα μορφωθεί και περισσότερο από μένα και μουσικά, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, θέλω να σας ακούσω ακόμη σε ένα ορχιστρικό, ποιο θα είναι, και να κλείσουμε έτσι μουσικά την εκπομπή. Πραγματικά, χάρηκα πάρα πολύ που ήταν μαζί μου σήμερα το βράδυ πατέρας και γιος Παπαδόπουλος, και γιατί αυτόν τον ξέρω πολλά χρόνια και ξέρω ότι ψάχνετε και μου αρέσει πάρα πολύ που ψάχνετε, αλλά και γνώρισε καλύτερα τον Περικλήσιμα, το γιο σου, τον οποίο, μπράβο εσύ, πολύ καλό παιδί είναι. Συγχαρητήρια για αυτό που έχεις. Ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία να είσαι εσύ. Λοιπόν, τι θα μας πείτε για να κλείσουμε? Ένα ορχιστρικό. Τι πιο ορχιστρικό? Σκέφτομαι τώρα ποιο να παίξω. Καλά, μην μας το πεις, παίξ το, να είναι και η εκκλησία μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου αυτό το βράδυ, να είστε καλά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το ορχιστρικό από τον πατέρα και από τον Γιώργο Παπαδόπουλο και μετά κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
Από πού έπαιρναν δύναμη οι αργοναύτες? Πέρασμα στην τέταρτη διάσταση από τα Ιερά Τρίγωνα. Πώς συνδέεται ο Ταΐγετος με τις χρονοπύλες? Πώς ταξίδευε η Αργό στην έρημο της Σαχάρας? Η γρίφη και τα μυστήρια της αργοναυτικής εκστρατείας. Μύθος ή πραγματικότητα, η αργοναυτική εκστρατεία στα πέρατα του κόσμου, με αρχηγό τον Ιάσονα που αναζητούσε το χρυσό μαλλοδέρας, έχει πολλούς γρίφους και πολλά μυστήρια. Το ταξίδι του ξύλινου καραβιού με τους 50 κοπηλάτες ξεκίνησε από την αρχαία Ιολκό, που βρίσκεται κοντά στο Βόλο. Πρώτος σταθμός ήταν ο Εύξηνος Πόντος και μετά οι αργοναύτες γύρισαν στη Μεσόγειο, βγήκαν από το Γιβραλτάρ στον Ατλαντικό ωκεανό, προσπάθησαν να περιπλέψουν την Αφρική. Εκεί όμως συνάντησαν ανυπέρβλητα εμπόδια στο φοβερό πράσινο ακροτήρι λόγω ισχυρών θαλάσσιων ρευμάτων και έτσι γύρισαν πίσω, έφτασαν στο βορρά μέσω Ατλαντικού μεταξύ Αγγλίας, Ισλανδίας και Γρυλανδίας και κατέβηκαν κατά μήκος της ακτής Βορείου και Νοτίου Αμερικής. Έφτασαν κοντά στην Κούβα και από εκεί πέρασαν μέσα στον κόλπο της Καραϊβικής και τον κόλπο του Μεξικού. Μετά γύρισαν πάλι πίσω προς τον Ατλαντικό, ψάχνοντας πάντα το χρυσό μαλλοδέρας, κατέβηκαν στο νότιο ακροτήρι της Νοτίου Αμερικής και πέρασαν από τον πορθμό του Μαγκελάνου στον Ειρηνικό ωκεανό. Εκεί στον πορθμό του Μαγκελάνου ήταν οι Σιρήνες, που είναι οι βράχοι της ακτής σε σειρά, από αυτού βγαίνει Σιρήνες, και ο βόμβος του ανέμου που περνάει ανάμεσα από τις σχισμές των βράχων είναι ο ήχος του τραγουδιού των Σιρήνων. Στη συνέχεια ακολουθούν οι πλανκτές πέτρες, είναι αυτά τα στενά περάσματα, το πρώτο και δεύτερο στενά περάσματα που υπάρχουν στην είσοδο περίπου, αμέσως μετά την είσοδο του πορθμού του Μαγκελάνου από τον Ατλαντικό ωκεανό, και τα οποία έχουν ένα πλάτος γύρω στα 2 χιλιόμετρα και το νερό εκεί από την παλίρεια κινείται με ταχύτητα που φτάνει τους 6 κόμβους περίπου. Σκεφτείτε, εκείνη την εποχή αργό πρέπει να ταξίδευε με 7 κόμβους, 6 και 7 ίσον 13, τη μία πήγαινε με 13 κόμβους εν σχέση με τους βράχους της ακτής και την άλλη πήγαινε με 7 μείον 6 έναν κόμβο, περίπου αυτά τα πράγματα, εν σχέση με τους βράχους της ακτής. Δηλαδή, τη μία φορά βλέπουμε τους βράχους να φεύγουν ολοταχώς προς τα πίσω και λίγο μετά οι βράχοι να ακολουθούν την Αργό. Άντε πάλι ξαναφεύγουν ολοταχώς προς τα πίσω. Αυτό γίνεται μια εναλλαγή κάθε περίπου 6 ώρες. Μετά την έξοδο από τον Ειρηνικό ωκεανό, οι αργοναύτες πήγαν κατά μήκος των νησιών της Ινδοκίνας, έφτασαν στην Ινδοκίνα, ανέβηκαν στην Κίνα, μπήκαν στον Κίτρινο ποταμό και φτάνουν στην κοιλάδα την οποία και αποκαλούν Κιτίδα. Γιατί Κιτίδα? Γιατί εκεί βρήκαν επιτέλους το χρυσό μαλλοδέρας και με αυτό επέστρεψαν στην αρχαία Ιολκό, στην πατρίδα. Αλλά με το τέλος του ταξιδιού της Αργούς, έχοντας κάνει με αυτό το ξύλινο καρυδό τους φλοχιλιάδες μίλια σε ωκεανούς και φουρτουνιασμένες θάλασσες, αρχίζουν και τα μεγάλα ερωτήματα. Ερώτημα πρώτο. Μπορούσαν μόνο 50 κοπηλάτες να κάνουν αυτό το ταξίδι? Για να κάνει αυτόν τον περίπλο που ακούσαμε προηγουμένως από τον κύριο, βλέπουμε ότι χρειαζόταν τεράστιο απόθεμα δυνάμεων σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι ήταν συγκεκριμένοι. Ήταν 50 οι κοπηλάτες, δεν ήταν ούτε ένας περισσότερο. Η δική μας Αργό, εδώ που φκάναμε στο Βόλο για να παραστήσουμε την πορεία προς τα πάνω, ταλαιπώρησε σε ένα τεράστιο βαθμό τους αργοναύτες μας, οι οποίοι σύν της άλλης είχαν και μία συνοδεία από ένα κρουαζιερόπλιο. Εκείνοι τότε δεν είχαν τίποτα τέτοιο. Βάδιζαν μέσα σε πελάγιες, σε ωκεανούς και λοιπά για να φτάσουν στην Κίνα. Δηλαδή ένα πράγμα το οποίο κατά τη δική μου άποψη είναι αδύνατο να συμβεί από 50 ανθρώπους. Δεν εναλλάσσονταν στο κουπί. Δεν εναλλάσσονταν στις βάρδιες. Ερώτημα δεύτερο.
πώς άντεξαν τις κακουχίες και τις αρρώστιες οι αργοναύτες. Φαίνεται να σχετίζεται με το σπήλαιο του Χείρουνα Κένταυρου. Λέγεται λοιπόν ότι από εδώ ξεκινάει η αργοναυτική εκστρατεία, αλλά πριν καν ξεκινήσει, κάπου επισκέπτονται το Κένταυρο προκειμένου να προμηθευτούν κάποια φάρμακα. Τι πληροφορίες έχουμε για αυτή την ιστορία? Μάλιστα, λοιπόν, για τα φάρμακα τα οποία λέτε εσείς, αποκλείεται να πρόκειται περί βοτάνου, διότι πάνω στο καράβι που ήταν η αργοναυτική εκστρατεία είχε και κάθε είδους γιατρού. Οπότε θα πρέπει να αφαιρέσουμε αυτό το δεδομένο. Ιατρικά, κατά την αρχαιότητα, λέγονται και όλα τα δηλητήρια. Διότι ο δράκοντας που είπε και ένας προβαλήσαντας, θα μπορούσε ένας φρουρός. Άμα διαβάσετε την ογυγία του Σταγερίτου, μας αναφέρει μέσα ότι ο δράκοντας υπήρξε πολύ συχνό όνομα στρατηγών. Οπότε μπορούμε να φανταστούμε εμείς σήμερα ότι μάλλον χρησιμοποίησαν κάποια δηλητήρια για να σκοτώσουν τέτοιους αρχηγούς άλλων χωρών, όπως ήταν η Κολχίδα. Και η Κολχίδα, διότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο, η αρχαιολογία σήμερα δέχεται ότι όντως ήταν η περιοχή της Γεωργίας. Διότι στο μουσείο του Βανή, το οποίο υπήρξε ένας πολύ μεγάλος ναός δίπλα, βρέθηκαν χρυσά δαχτυλίδια και χρυσά κοσμήματα γενικότερα, τα οποία φέρουν πάνω τη μορφή καραβιών καθώς και γυναικών. Το οποίο δεν είναι παράξενο για μας, γιατί όντως αν υπάρχει εκεί η Κολχίδα, θα πρέπει να ξεκίνησαν οι αργοναύτες από εδώ, όπως είναι το πολύ λογικό, και να καταλήξαν εκεί πέρα. Βέβαια, πολλοί ερευνητές αργότερα, όπως ο Ενρίκο Ματίεβιτς, μας αναφέρουν την Νότια Αμερική, ότι μάλλον εκεί καταλήξαν οι Έλληνες. Μπορεί να φαίνεται όντως παράξενο και πολύ δύσκολο για ένα καράβι να ξεκινήσει από εδώ και να κάνει τον περίπλο της για να φτάσει εκεί, αλλά. Είναι δυνατό. Είναι δυνατόν. Ο Θόρ Χάγερνταλ, ένας πολύ μεγάλος εξερευνητής, θαλασσοπόρος, με το κοντίκι του και με το σκάφος Ρα, ξεκινάει από το Μαρόκο και φτάνει μέχρι την Αμερική. Και ξεκινάει από το Περού και φτάνει μέχρι τα νησιά του Πάσχα, μέχρι το νησί του Πάσχα. Αυτό πώς είναι δυνατόν? Το κάνει μια απλή βαρκούλα. Το έκανε με μια απλή βαρκούλα. Δίχως σε ποια εποχή? Γύρω στο 1940 με 1950. Μιλάτε όμως για μια σύγχρονη εποχή που, εν πάση περιπτώσει, έχουμε κάποιες πληροφορίες, έχουμε κάποια γνώση, έχουμε κάποια σχετική τεχνολογία. Χρησιμοποίησε μια βάρκα όπως ακριβώς θα την κάνανε και οι αρχαίοι Αιγύπτιοι. Δεν χρησιμοποίησε καμία καινούργια τεχνολογία. Ήταν ένα hovercraft ή αργό που πετούσε και έπλε. Ένας ακόμα γρίφος για το ταξίδι της Αργούς με τον Ιάσονα για το Χρυσόμαλο Δέρας είναι το σχήμα αυτού του ξύλινου πλοίου της εποχής, όπως περιγράφεται στα διάφορα αρχαία κείμενα. Δεν ήταν ένα στενό πλοίο να σκίζει τα κύματα, αλλά το σχήμα του είχε κάτι το στρογγυλό στη μέση, γεγονός που δυσκόλευε πολύ το πέρασμά του από φουρτουνιασμένους ωκεανούς και ισχυρά θαλάσσια ρεύματα. Ερώτημα τρίτο. Γιατί είχε στρογγυλό σχήμα η Αργό? Το συγκεκριμένο δείγμα, εάν το βάλουμε παράδειγμα στο νερό για να κινηθεί γρήγορα, δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Στην καλύτερη περίπτωση θα βουλιάξει. Προφανώς θα ήταν κατά πολύ ελαφρότερο και θα είχε κουπιά. Ναι, αλλά σαν σχήμα φέρεται να έχει τουλάχιστον αντιστάσεις που προκαλούνται ακριβώς από το νερό. Αυτό είναι αλήθεια. Απλά οι διάφοροι ξένοι συγγραφείς, οι οποίοι έχουν κάνει και μια επιτόπια μελέτη στο χώρο, δέχονται ότι πιθανότατα αυτό υπήρξε ένα σκάφος. Εγώ, με τα διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα που έχω δει ανά τον κόσμο, δεν πιστεύω ότι κάνουν λάθος. Ποια είναι αυτά τα αρχαιολογικά ευρήματα λοιπόν, που σας υποστηρίζουν αυτή την άποψη? Πάρα πολύ ωραία. Θα ξεκινήσουμε από έναν πολύ διάσημο Αμερικάνο συγγραφέα, τον Γκράχαμ Χάνκοκ, ο οποίος μας λέει ότι σκάφη τα οποία υπήρχαν στην Αίγυπτο αλλά και στην Αμερική είχαν ένα σχήμα το οποίο ήταν παρόμοιο και το οποίο, παρόλο που είναι δύσκολο να κινηθεί, γιατί το έχω δει, είναι πολύ δύσκολο να κινηθεί στη θάλασσα, όντως υπήρξε. Και κολυμπάει κανονικά αυτό το σχήμα, ενώ θα μπορούσε να κάνει κάτι πάρα πολύ πιο εύκολο. Όπως λέτε, μια βάρκα. Και όμως δεν λειτουργήσαν έτσι. Λειτουργήσαν δημιουργώντας ένα δύσκολο σχήμα. Γιατί? Το γιατί είναι μια απάντηση η οποία θέλει λογραφική μελέτη. Πάνω σε χάρη, ένας λαός ο οποίος έχει μια θαλάσσια θεότητα, όπως είναι οι Μάγιας, που έχουν τον Τσάκ το θεό, το θεό της βροχής, ήθελαν να δημιουργούν διάφορα σκάφη τα οποία θυμόντουσαν το θεό. Πάνω σε χάρη, ο θεός είχε μια μορφή, να σας την πω κάπως, σε ένα βαθύ πιάτο. Και θέλω να σκάφη τους να είναι κάπως έτσι. Ερώτημα τέταρτο. Πώς έγινε η καθέλκυση της Αργούς στη θάλασσα? Θέλω να κοιτάξετε λιγάκι κάτω το λιμάνι. Εκτιμάται ότι αν είχε φτιαχτεί αυτό το πλοίο η Αργός, σαν ξύλινο, ας πούμε, καΐκι,
θα μπορούσε από εδώ πέρα πάνω να καθελκυθεί εκεί πέρα ώστε να αναχωρήσει για την αναγωνιστική εκστρατεία. Το βλέπετε δυνατόν? Δεν αναφέρεται η καθέλκυση της Αργούς από υψηλό σημείο. Απέναντίας λέγεται στα αρχαία κείμενα ότι κατασκευάστηκε στην αμμώδια ακτή της Ιολκού των Παγασών, στην αμμώδια ακτή των Παγασών. Και το καθελκύσαν σπρώχνοντάς το επάνω στην άμμο και μάλιστα με δυσκολία. Τρίξαν, λέει, τα ξύλα που είχαν βάλει για υποστηρίγματα κάτω για να γλιστρήσει επάνω στα ξύλα. Τα φαλάνγια, όπως αναφέρεται. Ερώτημα πέμπτο. Γιατί κατέβηκε από την Αργό ο Ηρακλής? Μεταξύ άλλων αναφέρεται κάποια άτομα τα οποία αποτελούσαν το πλήρωμα της Αργούς. Ο Ηρακλής ήταν ένας από αυτούς, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Για την προσωπικότητά του, τι γνωρίζουμε όσον αφορά την αργοναυτική εκστρατεία? Ο Ηρακλής συμμετείχε με μεγάλη χαρά στην αργοναυτική εκστρατεία όταν του ζητήθηκε, αλλά στα μέσα περίπου της διαδρομής το ίδιο το καράβι, το ομιλόν καράβι όπως είπαμε προηγουμένως, είπε στους άλλους αργοναύτες ότι εγώ δεν αντέχω πλέον τον Ηρακλή πάνω, το βάρος του Ηρακλή συγκεκριμένα. Όχι βεβαίως το σωματικό, της προσωπικότητας ενδεχομένως. Προσωπικότητας, πιθανόν να ήταν και κάποια καθοδήγηση από τους εντός αγωγών, από τους θεούς, για να κάνει, να ξεκινήσει τους άθλους του, τους 12 άθλους που έχει καταγράψει η ελληνική μυθολογία, και κατέβηκε στα μέσα της διαδρομής. Μάλιστα αναφέρεται ότι ήταν πολύ στενοχωρημένοι όλοι, διότι χάναν το μεγαλύτερο όπλο τους στη μεγάλη αυτή εκστρατεία που θα κάνανε, αλλά δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Ερώτημα έκτο. Μπορούσε η Αργό να κάνει ένα τόσο μεγάλο ταξίδι σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα? Η Αργό δεν ήταν ένα πλοίο απλά της θαλάσσης, αλλά πήγαινε επί της θαλάσσης, υπέρ της θαλάσσης και υπό τη θάλασσα. Σε αυτό το πράγμα έρχεται να ενισχύσει και πάρα πολλές γραφές που βλέπουμε μέσα στον Όμηρο. Παραδείγματος χάρη μιλούσε για τα πλοία των θεών, τα οποία πετούσαν και λοιπά, αλλά και κυρίως στην Οδύσσεια, όπου ακούμε τον βασιλιά των Φεάκων να λέει τον Οδυσσέα, πες μας που είναι η χώρα σου και εμείς θα σε στείλουμε με τα πλοία μας, τα οποία δεν έχουν κυβερνήτες και θα σε φτάσουν αμέσως. Δηλαδή ήταν πλοία τα οποία πετούσαν. Μπορεί να φαίνεται λίγο περίεργο αυτό το πράγμα, αλλά δεν ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα από την αρχαία τεχνολογία. Εγώ πιστεύω ότι γύρισε όλα αυτά τα μέρη η Αργό, αλλά όχι μέσα στη θάλασσα, υπεράνω της θαλάσσας, πετώντας. Εγώ δεν δέχομαι αυτό το πράγμα. Το Ευρυπίδη είναι μια φράση που βάζει στο στόμα της Μύδιας, καταρώμενη την ώρα που παντρεύτηκε τον Ιάσονα, να λέει «Μακάρι να μην είχε πετάξει εδώ, εννοείται στην Κολχίδα, η Αργό». Και αυτό το «πετάξει» όμως, η λέξη «πετώ», δεν έχει μόνο την έννοια «ύπταμε», έχει και την έννοια, παράδειγμα, το ότι πηγαίνω γρήγορα. Και οπωσδήποτε η Αργό ήταν ένα γοργοτάξιδο πλοίο και πήγε γρήγορα το ταξίδι. Αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, το ελάχιστο που μπορεί να ήταν ένα τύπο hovercraft. Δηλαδή ένα αντικείμενο θα το χαρακτήριζα, ένα σκάφος το οποίο έχει δυνατότητα να ύπταται της θάλασσας, να είναι επί της θάλασσας και σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι και υποβρύχιο. Πού το στηρίζω αυτό το πράγμα? Υπάρχουν καταγραφές περί της κατάρας που δίνει η Μύδια στον Ιάσονα, λέγοντάς του ότι μακάρι ποτέ να μην πέταγες πάνω από τη Λιβύη. Το πέταγες, δεν μπορώ να το καταλάβω τίποτα άλλο. Η Λιβύη από αρχαιότητα των χρόνων έρημος ήταν. Άρα συνεπώς ή είναι hovercraft ή είναι κάτι που περνάει πάνω. Πετάει σαν αεροσκάφος, ένα αέριο ακριβώς. Το πέρασμα από τις συμπληγάδες πέτρες πιθανόν είναι υποβρύχια διέλευση. Ανεξήγητες δυνάμεις στα ιερά τρίγωνα των αρχαίων. Σαφώς υπάρχουν ενεργειακά πεδία πάρα πολλά σε όλες τις σπηλιές μέσα, και κυρίως εδώ που βρισκόμαστε τώρα στο λόφο της Γορίτσας. Στις αρχές του περασμένου αιώνα ένας
καθηγητής αρχαιολογίας, ήρθε και έκανε κάποιες έρευνες εδώ πέρα, Αρβανιτόπουλος ονόματι, ανακάλυψε ένα ιερό περίβολο όπου η πύλη του υποστηρίζονταν από πύργους. Μέσα στον περίβολο βρέθηκαν τρεις ναοί, ένας του ακραίο Διός, ένας της Ιολκαίας Αρτέμιδος και ένας του Απόλλωνος. Από όσο καταλαβαίνω βεβαίως όλες αυτές τις τοποθεσίες που συναντήσαμε, ο λόφος Γορίτσας, η σπηλιά του Κένταυρου Χείρονα ή αλλιώς Βαθοσπηλιά και αυτή η περιοχή που αναφέρατε για τον κύριο Αρβανιτόπουλο, παρουσιάζουν κάποιον συσχετισμό, όπως παράδειγμα μια ιερή γεωγραφία βασισμένη σε ενεργειακά πεδία ή τοποθεσίες που παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερη δύναμη? Στο μέρος ακριβώς που βρίσκεται σήμερα χτισμένος ο Βόλος ήταν η αρχαία Ιωλκός. Έρχεται ο Μανιάς με την ιερή γεωγραφία του να μας πει το εξής, ότι ο Βόλος, δηλαδή η αρχαία Ιωλκός, σχετίζεται με το μαντίο των Δελφών και το μαντίο του Δωδόνης, όπου αυτά τα τρία μέρη δημιουργούν ένα τρίγωνο με κορυφή το μαντίο των Δελφών, ένα ισοσκυλές τρίγωνο. Επίσης, το μαντίο των Δελφών, η Ελευσίνα και ο Βόλος, πάλι με κορυφή το μαντίο των Δελφών, σχηματίζουν και το Βόλο σχηματίζουν ένα πάλι ισοσκυλές τρίγωνο. Και τέλος, το τέταρτο μεγάλο μαντίο, το τέταρτο μεγάλος ιερός χώρος, η Δήλος, έχει και αυτή μια σχέση με τον Βόλο και αποδεικνύει ότι εδώ ήταν η Ιωλκός και με μια πόλη ιστορική όπως είναι η Σπάρτη. Η Σπάρτη λοιπόν σχηματίζει τρίγωνο με τη Δήλο και τον Βόλο, με κορυφή τη Σπάρτη το τρίγωνο γίνεται ισοσκελές. Συνήθως οι τόποι δύναμης δημιουργούν τρίγωνα μεταξύ τους. Είδαμε χθες ότι ο κύριος Νικολάου ανέφερε και σαν σημείο δύναμης απαραπλήσιο με το Λόφο Γορίτσα και το Σούνιο, το ναό του Ποσειδώνα. Πολύ πιθανόν ευρύτερο τρίγωνο να δημιουργείται με τη Δήλο, που είναι από τους μεγαλύτερους τόπους δύναμης στην Ελλάδα. Εδώ στην ευρύτερη περιοχή να δημιουργείται το τρίγωνο σίγουρα με τα βουνά Πέριξ θα πρέπει να δημιουργείται, γιατί εδώ υπήρχε μια εντός αγωγικών τριαδικότητα. Στην περίοδο της αγροναυτικής εκστρατείας ήταν τρεις οι θεότητες τις οποίες λατρεύανε, ο Δίας, η Άρτεμη και ο Απόλλωνας, και υπήρχαν συγκεκριμένοι ναοί. Πιθανόν κάποιο από τους λόφους πέριξης της περιοχής να έχει απομείνει κάποιο αρχαίο μνημείο, το οποίο και αυτό να σχετίζεται με αυτές τις δύο περιοχές. Πώς λοιπόν δικαιολογείται το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η συσσόρευση ενέργειας η οποία τροφοδοτεί τέτοιου είδους αεροσκάφη ή διαστημόπλια? Αυτά τα δικαιολογεί κυρίως το ενδιαφέρον των ξένων για αυτά εδώ τα μέρη. Σαν ψάχνανε μόνο για αρχαιολογικά ευρήματα? Γιατί δεν το κάναν μέρα και το κάναν νύχτα? Νύχτα την κάναν τη δουλειά, νύχτα φύγαν. Νύχτα εγκατασταθήκαν εδώ. Και νύχτα έφυγαν. Όλα αυτά γίνονται το 1973. Το 1973. Πότε αναχωρήσαν από εδώ πέρα οι γερμανικές αρχαιολογικές σχολές, ας πούμε? Ξέρω ότι έμειναν 4 ή 5 μέρες μόνο. Μόνο? Μόνο. Όταν κάνεις αρχαιολογική ανασκαφή δεν κάθεσαι 4-5 μέρες. Εδώ ήρθαν για συγκεκριμένο λόγο και κάθισαν συγκεκριμένες ημέρες. Τους είδαν δηλαδή να έρχονται να ψάχνουν, παράδειγμα, νύχτα? Να έρχονται να δουλεύουν εδώ πέρα εργάτες, βολιώτες. Αυτό είναι το θέμα, ότι ήρθαν εδώ να δουλέψουν εργάτες βολιώτες. Έχετε κάποια πληροφορία για το αν κάποια ευρήματα που βρήκαν οι Γερμανοί στην εργασία τους στον χώρο αυτό παρέμειναν στην περιοχή του Βόλου ή κάπου στην γύρω περιοχή? Όχι, δεν έχει παραμείνει τίποτα στον Βόλο. Τίποτα απολύτως. Ούτε εδώ ούτε στη Λάρισα, που είναι η έδρα της περιοχής. Υπάρχει βεβαίως ο ισχυρισμός και η φήμη, αν θέλετε, από κάποιους ανθρώπους ότι στο χώρο αυτό στις Στοές κάποιοι γερμανικής προελεύσεως, γερμανικής καταγωγής άνθρωποι έψαχναν κάτι και μάλιστα φύγανε, λέει, με κάποια κοντέινερ αγνώστου περιεχομένου.
Έχετε ακούσει για τις φήμες αυτές? Καθώς είχαν αναλάβει τη διοίκηση του Βόλου οι Γερμανοί μετά το 43 το Σεπτέμβριο, εγώ ήμουν στο Βόλο εκείνη την εποχή, μικρός βέβαια ήμουν, δεν άκουσα τέτοια πράγματα, δεν ξέρω τέτοια πράγματα, ούτε άκουσα ούτε διάβασα πουθενά. Απέναντίας οι Γερμανοί είχαν αποπειραθεί να σκάψουν τούνελ μέσα στη Γορίτσα με την έννοια να εγκαταστήσουν κανονιοβολία για να προστατεύσουν τον παγαστικό κόλπο και το Βόλο από τυχόν εισβολή των συμμάχων. Αυτά είχα ακούσει και είδα μάλιστα την περιοχή που σκάβαν. Ένα τούνελ είχαν αποπειραθεί να το φτιάξουν εδώ από την περιοχή των Τσιμέντων προς το Βόλο και ένα άλλο από την περιοχή του Βόλου προς τα Τσιμέντα. Τώρα, να σας αλλά πω δεν κάτι. Προχωρήσαν, δεν τα φτιάξαν, δεν προλάβαν να τα φτιάξουν. Οι πυραμίδες ανεφοδίαζαν διαστημόπλια. Σύμφωνα λοιπόν με το μύθο της Αργούς, φαίνεται ότι αυτός ο χώρος λειτουργεί σαν σημείο ανεφοδιασμού. Μάλιστα. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση σύμφωνα με τα αρχαιολογικά και με τα ιστορικά όμως, αλλά και μυθολογικά στοιχεία? Κάτι ανάλογο με αυτό που λέτε εσείς, το είχε πει ο Έριχ φον Ντένιγκεν πριν πάρα πολλά χρόνια για το Μεξικό, σε μια πυραμίδα του Μεξικού. Βέβαια η αρχαιολογία σήμερα έχει αποδείξει ότι κάτι δεν ισχύει, το οποίο είναι και το βέβαιο και το λογικό. Απλά όλος αυτός ο μύθος κατ' εμέ για τον ανεφοδιασμό του πλοίου της Αργούς στηρίζεται σε ένα εξαίρετο βιβλίο του David Childress, ο οποίος είναι ερασιτέχνης αρχαιολόγος βέβαια, που λέγεται World Grid, το παγκόσμιο πλέγμα. Εκεί πέρα μας λέει ότι υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα σημεία πάνω στη γη, στα οποία κατά την αρχαιότητα κάποια αεροσκάφη έρχονταν, διαστημόπλια φυσικά, τα οποία δέχονταν την ενέργεια της γης και τη χρησιμοποιούσαν όπως μέχρι στιγμής σήμερα τη βενζίνη. Αυτή είναι η ιδέα η κεντρική από την οποία άντλησαν οι σημερινοί της ομάδας Ε. Μιας και κάνατε αναφορά στις πυραμίδες, εκτιμάτε ότι αυτός ο χώρος, το συγκεκριμένο κτίσμα, μπορεί να σχετίζεται με την πυραμίδα του Ελληνικού ή με τις πυραμίδες γενικότερα στον ελληνικό χώρο και ενδεχομένως και τα δρακόσπιτα που αποτελούν έτσι ένα περίεργο φαινόμενο στην Εύβοια? Πιστεύω ακράδαντα ότι μπορεί να ενωθεί με το φαινόμενο της πυραμίδας του Ελληνικού και της πυραμίδας της Αίγυπτου, τη μεγάλη. Θα σας πω γιατί. Διότι πάρα πολύ απλά όλες αυτές οι πυραμίδες στην αρχή είχαν κάποια σύμβολα επάνω τους, όπως το γνωρίζετε. Απλά με το πέρασμα του χρόνου, τα σύμβολα αυτά καταστράφηκαν από την επιφάνεια. Γνωρίζουμε όμως ότι μέσα από πολύ μεγάλες αιγυπτιολογικές μελέτες, και κυρίως του Άλαν Γκάρντινερ, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος αιγυπτιολόγος που πέρασε, ότι σύμβολα όπως είναι αυτό το Ε, υπήρχαν σε ολόκληρη τη Μεσόγειο και οπουδήποτε υπήρχαν πυραμίδες. Η πυραμίδα του Ελληνικού, ως προς τη δομή της, δεν έχει καμία διαφορετικότητα από την πυραμίδα της Αιγύπτου, τη μεγάλη. Οπότε, κατά τη γνώμη μου πάντα, αυτό το σύμβολο είναι ένα σύμβολο μιας παγκόσμιας αυτοκρατορίας, η οποία υπήρχε σε μια εποχή από το 3.000 μέχρι το 2.500 κατ' εμέ. Εδώ όμως για αυτό βέβαια τελειώσαμε. Φαντάζομαι ότι περάσετε καλά μαζί μας, με τον πατέρα και τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Πάμε τώρα να κοιμηθούμε γιατί είναι και αργά και τα λέμε πάλι αύριο το βράδυ στις 11.30. Γεια χαρά.